Με πιάσατε. Την πίτσα μην την βλέπετε έτσι. Την έχουμε λίγο αυτόν τον καιρό, παίρνουμε ένα τηλέφωνο με το που βλέπουμε μάτσι, μαζευόμαστε οτιδήποτε και την έχουμε την πίτσα πολύ εύκολη. Ωστόσο, πρέπει να ξέρετε, η πίτσα έχει ιστορία. Η πίτσα είναι από τα πιο ένδοξα τέκνα της κουτσίνα πόβερα, της κουζίνας της φτώχειας, που είναι και λίγο επίκαιρο τώρα λόγω των ημερών μας. Σκεφτείτε δηλαδή ότι οι Ιταλίδες νοικοκυρές πριν από πολλά πολλά χρόνια, όταν η Ιταλία περνούσε μεγάλες μέρες φτώχειας και δυστυχίας, με μία χούφτα αλεύρι, λίγη ντοματούλα, λίγο τυράκι, και άντε αν είχε μείνει, ξέρω εγώ, κανένα αλαντικό, κανένα κρεατικό, κανένα ζαρδαβατικό, οτιδήποτε, έφτιαχνε ένα πιάτο ωραίο, νόστιμο, ευπαρουσίαστο, που ήταν και γεμάτο και πλούσιο και ευχαριστούσε και την οικογένεια και τους καλεσμένους. Τέλος πάντων, πλατιάζω λίγο, αλλά ήθελα να σας το πω γιατί έχει ενδιαφέρον. Εγώ δεν ξέρω γιατί αναρωτιέστε εσείς. Λέτε ότι αυτός τι πάει να κάνει, θα πιει κρασί με την πίτσα. Σας πληροφορώ πως ναι, θα πιω κρασί με την πίτσα. Ξέρω ότι ενδεχομένως όταν μαζευόμαστε να δούμε μάτς με τους φίλους ή ξέρω εγώ έχουμε μια παρέα και από που πουθενά παραγγέλνουμε μια πίτσα, μπορεί το κρασί να μην είναι το πρώτο πράγμα μας έρχεται στο μυαλό. Αλλά αυτό ίσως να είναι καιρός να το αλλάξουμε. Και θα σας εξηγήσω πολύ απλά το γιατί. Το κρασί, και ειδικά αυτά που θα επιλέξουμε αν επιλέξουμε σωστά, έχει κάτι πολύ βασικό. Έχει οξύτητα. Την οξύτητα λοιπόν τη χρειαζόμαστε γιατί η πίτσα, όπως και να το κάνουμε, έχει τυράκι μπόλικο. Όπως και να την παραγγείλουμε με όποια και να τη συμπραγματούνται από πάνω, το τυρί είναι αρκετό λιπαρό, μας λιγώνει όσο να είναι. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάτι το οποίο να έχει οξύτητα και το οποίο θα κόψει αυτή τη λιπαρότητα ενδεχομένως καλύτερα και από ένα δροσερό αναψυκτικό, έτσι σε μια άλλη περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν επιλέγουμε κρασί και δει ένα κρασί πασπαρτού. Εγώ για να καταλάβετε η πρώτη μου επιλογή θα ήταν ένα ροζέ. Ακακίες Κυριάννη για παράδειγμα. Ροζέ από ξινόμαυρο. Το ξινόμαυρο όπως έχουμε πει έχει και ένα χαρακτηριστικό, ένα τυπικό άρωμα της ντομάτας. Οπότε με τη σάλτσα ντομάτας που έχουν περισσότερες πίτσες είναι ακριβώς ό,τι πιο καλό μπορεί να συνδυάσει κανείς. Σας πληροφορώ. Ο συνδυασμός είναι εξαιρετικός. Τώρα, αν θέλουμε να κάνουμε πραγματικούς συνδυασμούς με βάση την πίτσα που θα παραγγείλουμε, καλό είναι να σκεφτόμαστε η κάθε πίτσα ποιος είναι ο βασικός γευστικός καταλύτης, όπως λέμε, αυτό δηλαδή που θα κάνει τη διαφορά γευστικά. Παράδειγμα, έχουμε ένα κρασί, έχουμε μία πίτσα η οποία έχει έντονο το καπνιστό στοιχείο, δηλαδή έχει καπνιστό μπέικον, κάποιο καπνιστό άλλο αλαντικό, κάποιο καπνιστό τυρί ενδεχομένως. Εκεί θέλουμε ένα κρασί το οποίο να έχει αυτή την καπνίλα αντίστοιχα. Εκεί λοιπόν, εγώ θα διάλεγα ένα βαρελάτο σαλντονέ, μαρμαριάς τσέλεπου για παράδειγμα, εξαιρετικό το παράδειγμα, εξαιρετικό το μάτς, η καπνίλα από το βαρέλι του λευκού κρασιού με το καπνιστό στοιχείο του μπέικον ή οποιοδήποτε άλλο καπνιστής γεύσης στην πίτσα θα μας έδινε τη σωστή ισορροπία. Έχουμε κάποιο topping από πάνω το οποίο μας παραπέμπει σε ιταλική πίτσα, σε ιταλική κουζίνα. Τι καλύτερο, η ιταλική κουζίνα λένε φτιάχτηκε για να υποστηρίζει το ιταλικό κρασί και τούμπαλιν. Διαλέγω λοιπόν ένα απλό, καθημερινό, εύκολο και αντικλάσικο, όπως το πέπολι των Αντινόρι για παράδειγμα, και αισθανόμαστε και οι Ιταλοί έτσι από το πουθενά. Απ' την άλλη, έχουμε μια παρέα η οποία θέλει κόκκινο κρασί. Καλό είναι το κόκκινο κρασί που θα επιλέξουμε να μην είναι πολύ βαρύ. Όπως και να το κάνουμε, η πίτσα δεν είναι χειμωνιάτικο φαγητό, δεν είναι βαρύ φαγητό, είναι ανάλαφρο φαγητό. Δεν θέλουμε λοιπόν ένα κόκκινο κρασί το οποίο θα μας βαρύνει, θα δεσπόζει πάνω στο φαγητό μας. Γι' αυτό εγώ θα επέλεγα ένα πινό νουάρ. Το πινό νουάρ, όπως ξέρετε, είναι πασπαρτού και λόγω κομψότητας στην υφή και στο σώμα και λόγω αρωμάτων. Δεν θα πήγαινε απαραίτητα σε μια ακριβή βουργουνδία, έτσι δεν είναι ανάγκη να δώσουμε πάρα πολλά λεφτά απλά και μόνο για να συνοδεύσουμε την πίτσα μας. Ένα καθημερινό πινό νουάρ όπως το αυστραλέζικο του Rosemount Estate είναι ό,τι πρέπει. Εγώ όμως θα επιμείνω ότι εκεί που πραγματικά το κρασί διαπρέπει δίπλα στην πίτσα και είναι ανά πάσα στιγμή χειμώνα-καλοκαίρι, μέσα ή έξω, μάτς, παρέα, γυναικοπαρέα, αντροπαρέα ή οτιδήποτε, είναι το ροζέ. Τόσο ως χρώμα, όσο και ως υφή και ως σώμα και ως αρώματα, για μένα είναι το ιδανικό μάτς για μια τέτοια βραδιά. Σας προτείνω λοιπόν
είτε ένα ροζέ από ξινόμαυρο όπως οι ακακίες του κτήματος Κυριάννη, είτε το ροζέ της αρεσκίας σας με την πίτσα που θα επιλέξετε και θα δείτε ότι θα βάλει τα γυαλιά ακόμα και σε οποιοδήποτε αναψυκτικό ή οτιδήποτε άλλο έχετε συνηθίσει να πίνετε με την πίτσα σας ως τώρα. Στην υγειά σας και καλή όρεξη.